Espera un momentito que venga esta gente. Ah, claro. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πριν αρχίσω, πριν εισαγάγω την ομιλήτρια μας απόψε, θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία να ευχαριστήσω την πρεσβεία της Ισπανίας στην Κύπρο, το προσωπικό της, τον κύριο Τιγκλέσιας και ειδικά τον πρέσβη και φίλο, πολύ καλό φίλο, Άλβαρο Ακουγιά, ο οποίος υπήρξε πάντοτε και ένας θερμός υποστηριχτής του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας και ένας πολύ καλός φίλος. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και την ομιλήτρια μας, την δόκτωρα Αλίθια Βιλάρ Λεκομπέρι, είπα τα καλά, η οποία έφτασε χθες βράδυ από την Ισπανία, ειδικά για μας, για να μας δώσει αυτή την καταπληκτική διάλεξη για την πρώτη μας βασίλισσα. Και βεβαίως ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είσαστε εδώ απόψε. Λοιπόν, λίγα λόγια για την ομιλήτρια μας. Και θα μου επιτρέψετε, θα μου επιτρέψετε τα ισπανικά μου που δεν υπάρχουν, είναι καλά. Τέλος πάντων, η Αλίθια Βιγιάρ Λεκουμπέρι είναι διδάκτορ φιλολογίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Complutense, έτσι είναι, της Μαδρίτης και έχει εμβαθύνει στη μελέτη της γλώσσας και πολιτισμού της σύγχρονης Ελλάδας. Εδώ και 3 δεκαετίες εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης, έχοντας διδάξει σε διάφορους οργανισμούς, όπως στην επίσημη Σχολή Γλωσσών της Μαδρίτης, στο Ινστιτούτο Φιλολογίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιστημονικών Ερευνών, CSIRC, και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα, όπου εργάστηκε ως καθηγήτρια Ισπανικών για 3 χρόνια με σκοπό τη δημιουργία της ειδικότητας Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνίας. Η Αλίδια Βιγιά έχει δημοσιεύσει διάφορα έργα και μεταφράσεις κλασικών και σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων. Ανάμεσα στα πιο αντιπροσωπευτικά της έργα είναι η μετάφραση στη νεοελληνική γλώσσα της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας του δασκάλου της, του καθηγητή, βοήθατρο Παναγία μου, Φρανσίσκο Ροντρίγκεφ Αδράδος. Είπα τα καλά. Η έκδοση, μετάφραση και το ερμηνευτικό υπόμνημα της ποιητικής του Αριστοτέλη και η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία από το 1821 μέχρι σήμερα. Η ομιλήτρια μας χαρακτηρίζεται από ασταμάτητη έρευνα και έχει συνεργαστεί με διάφορες ομάδες τόσο σε εθνικά πανεπιστήμια όσο και σε διεθνή πανεπιστήμια με τα οποία δεξήγαγε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα εθνικά και διεθνή συνέδρια ως ομιλήτρια, ως παρουσιάστρια ανακοίνωσης και ως μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής. Για να ολοκληρωθεί η παρουσίαση των επαγγελματικών της επιτευγμάτων, πρέπει να σημειωθεί ότι το πάθος της και για τις 2 γλώσσες, την ελληνική και την ισπανική, ορίζουν το επαγγελματικό έργο μιας καθηγήτριας και μεταφράστριας που εξακολουθεί να εκπαιδεύει αναρρύθμιτους μαθητές σήμερα ως επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Βαλένθια, VIU.
Πριν δώσω το βήμα στην ομιλήτριά μας, ορισμένες ειδοποιήσεις. Οι τουαλέτες είναι στα αριστερά σας και μετά την δεξίωση θα βγούμε έξω στο φουαγέ για να πάρουμε ένα ποτήρι κρασί και να έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε και την ομιλήτρια μας. Παρακαλώ τη δόκτωρα Αλήθεια Βιγιάρ στο βήμα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σεβέρη, για αυτά τα λόγια, για την εισαγωγή. Θα ήθελα να σας πω ότι χαρά μου να βρεθώ εδώ, στο Ίδρυμά σας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Κύπρο, ιδιαίτερα τον κύριο Πρέσβη, που δεν είναι απλά λόγια τυπικά. Πραγματικά, ο κύριος Πρέσβης κάνει σοβαρό έργο, μεγάλο έργο, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα που μου έφερε από την Ισπανία εδώ για να σας γνωρίσω όλους και να συναντήσω και αυτούς που ξέρω. Αυτά που λέμε να τα βάλω. Δεν ξέρω και τι να κάνω κιόλας. Δεν ξέρω. Εντάξει, είναι αρνητική. Μου έκανε εξές το τεστ στο αεροδρόμιο, οπότε είμαι από εκεί. Εντάξει. Αλλά αυτό. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα λόγια που είπατε, το πιο σημαντικό για μένα είναι η καθηγήτρια. Και ως καθηγήτρια έχω εδώ και την τιμή και τη χαρά να έχω και μια φοιτητριά μου από την Κέρκυρα. Από τα φοιτητικά μας χρόνια το 1996, εκεί που βρεθήκαμε, οπότε δεν είναι απλώς λόγια που διαβάσατε. Και είμαι πολύ συγκινημένη που εξακολουθούμε να διδάσκουμε τα ισπανικά χάρη στην πορεία που ξεκινήσαμε εκεί στην Κέρκυρα. Οπότε σήμερα έρχομαι για να σας μιλήσω για την Ναβάρα. Έρχομαι να σας μιλήσω για μια πριγκίπισσα από την Ναβάρα, γιατί εγώ κατάγομαι από εκεί. Εγώ γεννήθηκα στην Παμπλώνα, πρώτα απ' όλα. Στην Ισπανία πάντα μου με ρωτάνε, «Μα εσύ είσαι Ελληνίδα?» Λέω, «Είμαι από την Παμπλώνα», λέω, «αλλά εντάξει, καλύτερα, τι να πω». Καλύτερα να πούμε ότι μισή-μισή. Αλλά πραγματικά σήμερα θα το αποδείξω ότι είναι το πάθος μου. Είναι τα ελληνικά, είναι η πατρίδα μου που την έχω μέσα και την κουβαλάω και γι' αυτό μεταφέρω στους φοιτητές μου την αγάπη για την Ισπανία. Και τιμή μου να είμαι μαζί σας και χαίρομαι που είμαστε μαζί. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα με το θέμα μας. Το όνομα της Βερενγκάρια συνδέεται με την βυζαντινή ιστορία της Κύπρου, μιας και, όπως λέγεται, αποτέλεσε την αιτία της κατάληψης του Κύπρου από τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο. Η Βερενγκάρια, ως πρόσωπο, είναι μια άγνωστη μορφή για τους περισσότερους. Πρόκειται για μια πριγκίπισσα της Ναβάρας, της Ισπανίας, κόρη του βασιλιά του Σάντσου του Έκτου, του επωνομαζόμενου σοφού της Ναβάρας και της Σάντσας της Καστήλης. Η πριγκίπισσα Βερενγκάρια συνδέεσε το όνομά της με την ιστορία της Κύπρου. Εφόσον ήρθε, παντρεύτηκε και έζησε έστω και για λίγο στο νησί. Η λέξη Βερενγκέλα, Βερενγκάρια στα ελληνικά, στα ισπανικά σημαίνει πέτρα πολύ διάφανη, παρόμοια με το μάρμαρο. Και ακριβώς έτσι τη φαντάζομαι, την πριγκίπισσα της Ναβάρας, που γεννήθηκε στην Παμπλώνα το 1165 και πέθανε στο Λεμάνς στις 23 Δεκεμβρίου του 1230. Πρωτοκόρη και τα αδέρφια της, τα αδέρφια της οποίας ήταν ο Σάντσο, ο έβδομος, ο ισχυρός, βασιλιάς της Ναβάρας, η Βλάνκα, ο Φερνάνδο και η Κασάνδρα. 5 παιδιά. Η Βερενγκάρια πήρε το όνομά της από τη γιαγιά, από την πλευρά της μητέρας της. 20 χρόνια έζησε στη Ναβάρα, κυρίως στην Παμπλώνα. Αν και ως βασιλής, είχαν και άλλες κατοικίες διαμένοντας αναδιαστήματα στην Τουδέλα. Γι' αυτό και μερικοί ιστορικοί υποθέτουν ότι θα μπορούσε να είχε γεννηθεί στη Τουδέλα.
η οποία απέχει 99 χιλιόμετρα από την Παμπλώνα. Πάντως, η μόνιμη κατοικία ήταν η Παμπλώνα, μια και ο βασιλιάς Σάντσο ο έβδομος, ο έκτος ο σοφός, διέταξε την κατασκευή ενός παλατιού ως κατοικία των βασιλιάδων της Νάβαρας και βεβαίως επέλεξε για την ανέγερση της στρατικής σημασίας σημείο για την υπεράσπιση της πόλης. Αυτό το μεσαιωνικό παλάτι έχει διατηρηθεί στην Παμπλώνα. Ανακαινίστηκε πρόσφατα και από τον αρχιτέκτονα Ραφαέλ Μονέο, ο οποίος κατάγεται και από την Τουβέλα. Και είναι ιστορική σημασία και εκεί εστεγάζεται το αρχείο της Ναβάρας. Έχει πολύτιμα έγγραφα εκεί. Έχουν γραφτεί διάφορες βιογραφίες για τη Βερενγκάρια και οι συγγραφείς επιμένουν πως ξέρουμε ελάχιστα για τα παιδικά και τα εφηβικά της χρόνια, μιας και η βιογραφία της ξεκινάει από τότε που αποφάσισε να παντρευτεί τον βασιλιά της Αγγλίας. Κι όμως, θα ήθελα επί την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την προσωπική μου άποψη, μιας και γεννήθηκα στην Παμπλώνα και γνωρίζω από πρώτο χέρι την πατρίδα της Βερενγκάριας. Το μέρος, την ιδιοσυγκρασία, τα χαρακτηριστικά και την οτροπία των ανθρώπων της. Επιπλέον, μπορώ να πω ότι η ύπαρξη της Βερενγκάριας υπήρξε ως βίωμα για μένα. Επειδή μεγάλωσα, όπως όλες οι κοπέλες της Παμπλώνας, με ένα λαϊκό τραγουδάκι. Ο κύριος Πέρις να ξέρει τώρα γιατί θα μιλήσω. Το χορεύαμε ανά δύο, το τραγουδάκι, με συγκεκριμένη χορογραφία. Και κάθε κοπέλα έλεγε μια στροφή, αφού οι στροφές απαντούν και διαλέγονται. Έχω φέρει εδώ το τραγουδάκι, ο οποίο λέει στα ισπανικά «Η Ρίνα Βερενγκέλα, ουι ουι ουι, κόμο σανφίνα, τρίκο τρίκο τρί, κόμο σανφίνα, λαρό, 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 λαρό». Εγώ μετέφρασα για απόψε αυτό το τραγουδάκι στα ελληνικά και μπορώ να σας πω ότι ταιριάζουν τα λόγια. Μπορούμε να το τραγουδήσουμε στα ελληνικά. Και τρελάθηκα από τη χαρά μου. Λέω, άκου να δεις, δηλαδή δεν ήξερα εγώ να τραγουδήσω αυτό. Αλλά στην Παμπλώνα ξέρουν και στην Ναβάρα όλες οι κοπέλες έχουν χορέψει, έχουν μεγαλώσει με τη Βασίλισσα Βερενγκάρια χωρίς να ξέρουμε για τη μοίρα της. Αυτό είναι ένα στοιχείο για την ιδιοσυγκρασία που σας λέω για το πώς κατάγουμε από εκεί, πώς έχουμε ενσωματώσει την ιστορία μας ασυνείδητα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο η Βερενγκάρια, ανεξάρτητα από την πορεία της, ήταν παρούσα μαζί μας στην Παμπλώνα για πάντα. Συνεχίζοντας την ομιλία, ο βασιλιάς ο Σάντσος, ο έκτος ο σοφός, ως οικογενειάρχης, λύνοντας το πρόβλημα της κατοικίας, φρόντισε να έχουν καλούς δασκάλους οι απόγονοί του. Γι' αυτό η μεγαλύτερη του κόρη, η οποία ήταν όμορφη και εξυπνότατη, όχι μόνο έμαθε γράμματα, έγραφε ποίηματα, έπαιζε μουσική, μιλούσε γλώσσες, αλλά εκτελούσε πολύ καλά το καθήκον της. Να υπακούει τον πατέρα της, να μην τον απογοητεύει και να ακολουθήσει ό,τι ήταν καλύτερο για το βασίλειο της Ναβάρας. Όμως, για την επίτευξη αυτού του σκοπού έπρεπε να ήταν γενναία και ευγενής. Και πράγματι, μεταξύ των άλλων, αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι δικά της. Εξάλλου, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια βασίλισσα του Μεσαίωνα ήταν να είναι όμορφη, ευγενικής καταγωγής, με καλούς τρόπους και καλή υγεία. Από αυτή την πλευρά, η πρωτοκόρη του βασιλιά πληρούσε τις προϋποθέσεις. Έμφυτη ομορφιά, οι γονείς και οι παππούδες της καλοί μονάρχες, με πολύ καλές αρχές, μεταξύ τους και καλοί οικογενειάρχες. Επίσης η Βερενγκέλα ήταν φρόνιμη, υπάκουη, έξυπνη, δραστήρια και λάτρης της μουσικής. Σε αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω ότι η Βερενγκάρια είχε την τύχη
να περάσει τα πρώτα της 20 χρόνια σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον, στη Ναβάρα, ένα μέρος γεμάτο φυσικές ομορφιές. Υπέροχα τοπία, με εναλλαγές από το βορρά μέχρι το νότο, με τοπικό κλίμα και διαφορές από την Παμπλώνα, από τα Πυρηναία, με τα επιβλητικά βουνά και τις καταπράσινες κοιλάδες της Βόρειας Ναβάρας έως τις πεδιάδες του ποταμού Εύρου στο νότο, όπως επίσης στον πολιτισμό της. Τέχνη, αρχιτεκτονική, εκκλησίες, μοναστήρια, μουσική. Σε τέτοια μέρη μεγάλωσε η Βερεγκάρια και δεν της ήταν καθόλου δύσκολο να φροντίζει για την υγεία της, καθώς ζούσε μέσα στην φύση και τρεφόταν με εξαιρετικά τοπικά προϊόντα. Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί μιλάμε για πριγκίπισσες, για βασίλισσες, για ιστορίες, αλλά πού μεγαλώνει κανείς και πώς είναι. Μην ξεχνάμε ότι η Ναβάρα φημίζεται για την εξαιρετική της γαστρονομία και η Τουδέλα, η πόλη όπου μερικοί υποστηρίζουν ότι γεννήθηκε η Βερεγκάρια, παράγει εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά. Και από την άλλη πλευρά η Ναβάρα παράγει εξαιρετικά κρασιά. Ας επισημάνουμε ακόμη ότι τον 12ο αιώνα οι μοναχοί από το Κλινί ίδρυσαν στην Ναβάρα μοναστήρια και ξεκίνησε η καλλιέργεια του αμπελιού. Τα μοναστήρια αυτά διακοσμούν το δρόμο του Αγίου Ιακώβου, Καμίνο δε Σαντιάγο, το διασημότερο προσκυνητικό δρόμο προς του Σαντιάγο δε Κομποστέλα, που ξεκινάει από τη Γαλλία, διασχίζει τα Πυρηναία, μπαίνει στην Ισπανία από το Ρονσεσβάγες και συνεχίζει προς την Παμπλώνα, πρώτη πόλη της Ισπανίας σε αυτό το δρόμο. Υπέροχα χωριά, παλάτια, μοναστήρια, εκκλησίες, οινοποιία, αλλά και γέφυρες που ενώνουν λαούς. Γι' αυτό το λόγο η Βερεγκάρια ήταν μια πριγκίπισσα που είχε όλα τα εφόδια για να γίνει βασίλισσα. Τον 12ο αιώνα, συγκεκριμένα από το 1134 ως το 1194, έγινε στη Ναβάρα η αποκατάσταση του βασιλείου. Μετά τον θάνατο του Αλφόνσο Ελ Βαϊτεταλιαδό, ο πολεμιστής, το βασίλειο της Παμπλώνας διαχωρίστηκε από την Αραγωνία και ανέδειξε τον Γαρσία Ραμίρες, άρχοντα της Τουδέλας, ως δικό του μονάχη χωρισμένο από τον βασίλειο της Σαραγώσα. Η πολιτική ικανότητα του νέου ηγεμόνα και του γιού του Σάντσο Ελ Σάβιο, ο οποίος γύρω στο 1160 άλλαξε τον επίσημο τίτλο από βασιλιάς της Παμπλώνας ως βασιλιάς της Ναβάρας, εδώ έχουμε το βασίλειο της Ναβάρας πια, εκτός από την αποκλεισμένη μοναρχία μεταξύ ισχυρότερων γειτόνων που ήταν πρόθυμοι και να το επεκτείνουν. Το βασίλειο της Ναβάρας το 12ο αιώνα μέχρι το 13ο αιώνα. Εάν το βασίλειο της Νάχερας χανόταν οριστικά, η περιοχή των Βάσκων θα μπορούσε να διατηρηθεί προς το παρόν. Από την άλλη ξεκίνησε η διείσδυση της Ναβάρας στο Ultrapuertos. Οι κομιτείες Λαβόρ, Σολά και Μπέρν στα διατλαντικά Πυρηναία. Η Άλαβα και η Γιπούσκοα ενσωματώθηκαν στο στέμα της Καστήλης. Ο Σάντσο VII ο ισχυρός συνέχισε τη φορολογική πολιτική του προκατόχου με σκοπό να αυξήσει τους χρηματικούς πόρους και να εξασφαλίσει καλύτερα τα ανάλωτα σύνορά του. Όσον αφορά την Ναβάρα της εποχής εκείνης, τα μέρη τα οποία μπορούσε να επισκεφθεί η Βερεγγέλα ήταν δύο εμβληματικά σύμβολα της χριστιανοσύνης στην περιοχή. Το πρώτο, ένα μεσηνικό χωριό που ονομάζεται Ουφουέ.
το όνομα του οποίου σημαίνει περιστέρι. Όπου σύμφωνα με το θρύλο του περιστεριού, ένα περιστέρι μπαινοέβγαινε από ένα βράχο και ένας βοσκός βρήκε μία εικόνα της Παναγίας μέσα στο βράχο. Εκεί χτίστηκε μία εκκλησία προς τιμήν της Παναγίας. Το δεύτερο που επέλεξα είναι το κάστρο του Χαβιέρ, εκτισμένο το 10ο αιώνα, ως ο χειρό της περιοχής στο οποίο γεννήθηκε ο Άγιος Φρανκίσκος ο Χαβιέρ, Σαν Φρανσίσκο Χαβιέρ, ο πολιούχος της Ναβάρας. Και γι' αυτό σήμερα, που είναι η γιορτή της Ναβάρας, είναι ένας λόγος για το οποίο εγώ ήθελα να έρθω να σας μιλήσω, γιατί είναι 3 Δεκεμβρίου, η μέρα του Αγίου Φρανσίσκου δε Χαβιέρ, η μέρα της Ναβάρας, η μέρα της Βερενγκάριας. Για μένα μεγάλη τιμή να είμαι εδώ να γιορτάσω μαζί σας. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα στη Ναβάρα, να το ξέρετε. Οπότε εδώ είμαστε και χρόνια μας πολλά. Αυτός είναι ο Άγιος, ο Φρανκίσκος Χαβιέρ, ο οποίος ξεκίνησε από αυτό το παλάτι που βλέπετε, ήταν αριστοκράτης, μεγάλωσε εδώ και ξεκίνησε και πέθανε στην Ινδία. Και ο τάφος του είναι στη Γκόα, στην Ινδία. Είναι μεγάλο σύμβολο της χριστιανοσύνης. Όλα αυτά τα έβλεπε η Βερενγκάρια. Υπήρξαν, δηλαδή, στα μάτια της, στη συγκρασία, στη τέχνη, όλα αυτά. Τα κουβαλούσε όλα αυτά. Αυτό που λέμε ότι ήταν μορφωμένη, ότι ήξερε ιστορία, ότι τα είχε όλα μέσα της και γι' αυτό ξεκίνησε τέτοια πορεία. Δεν θα μπορούσε αλλιώς να ξεκινήσει να διασύσει τη Μεσόγειο. Λοιπόν, το Μεσαίωνα, η Παμπλώνα ήταν περιτυχηρισμένη πόλη και τα τείχη της τα χώρισαν 3 γειτονίες και διαμοιραζότανε. Δηλαδή, διάσημοι 3 δήμοι, που είναι, θα δείτε, αυτή είναι η Παμπλώνα του Μεσαίωνα. Εδώ είναι το παλάτι, το παλάτι του Σάντσο, του πατέρα της Βερενγκάριας, το οποίο το έκτισε όπως είναι, αλλά απλώς έχει διατηρηθεί. Η Ναβάρα φροντίζει πάρα πολύ τα κτίρια να διατηρηθούν και αν έχουν σημασία να έχουμε εκεί το αρχείο της Ναβάρας. Όποιος ξέρει για έγγραφα, στο αρχείο της της Σαλαμάνκας έχουν πάρα πολλά αρχεία και έχει πολλά έγγραφα, αλλά στη Ναβάρα δεν ήθελαν να φύγουν από εδώ όλα τα αρχεία. Και για τους ιστορικούς αυτό είναι σαν να είναι ένα κέντρο για προσκύνημα, να το ξέρετε. Αλλά αυτό είναι το σπίτι της Βερενγκέλας. Εδώ γεννήθηκε. Λοιπόν, εδώ έχουμε οι 3 δήμοι, οι οποίοι, επειδή το Μεσαίωνα τα τείχη χώριζαν τις γειτονιές, μπορείτε να δείτε πώς αυτό το ονομάζουμε η πύλη της Γαλλίας και ήταν για να υπερασπιστεί η Παμπλώνα από τους Γάλλους και ανεβαίνει αυτή η πύλη και έκλεινε. Δεξιά έχουμε τα τείχη της Παμπλώνας. Η Παμπλώνα έχει όλα αυτά τα τείχη. Και αυτό ήταν το σχέδιο, δηλαδή, από το Μεσαίωνα. Έχουν διατηρηθεί μερικά, έχουν πέσει και πολλά τείχη της Παμπλώνας, αλλά όποιος πήγαινε στην Παμπλώνα τώρα είναι αυτά. Οπότε, να ξέρετε αυτό, ότι έχουμε διάφορες εκκλησίες οι οποίες τις έβλεπε η Βερενγκάρια. Μπορούσε να πηγαίνει η Βερενγκάρια, η εκκλησία του Σαν Σατουρνίνου, που είναι ο Δήμος Σαν Σέρνιν, από τους 3 Δήμους που ήταν χωρισμένη η πόλη. Η εκκλησία του Αγίου Ιακώβου, επίσης στο κέντρο της Παμπλώνας, και εκεί έκανε προσκύνημα και ο βασιλιάς και με τα παιδιά. Και έχουμε ένα εξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, που ήταν μια εκκλησία ξεχωριστή από τον 3ο Δήμο, που είναι τώρα ενσωματωμένη στο καθεδρικό ναό της Παμπλώνας. Αλλά αυτό το παρέκκληση είναι του 12ου αιώνα. Τι έχουμε ως πολύτιμο στον καθεδρικό ναό της Παμπλώνας? Έχουμε ένα παλιό ρωμανικό ξυλόγλυπτο με επένδυση από ασίμι, που χρονολογείται πριν από το 1175.
Όλα αυτά είναι για να καταλάβουμε πώς, πού έμεινε η Βερενγκάρια και τι σημαίνει η Ναβάρα της Βερενγκάριας που την κουβαλούσε και εκεί που έζησε. Λοιπόν, φτάνουμε τώρα στο 19ο αιώνα σε ένα συμφωνισμένο γάμο. Τον 12ο αιώνα τα βασίλεια της Ευρώπης έκαναν συμφωνίες, αλλά υποστηριζόταν όταν επρόκειται να κάνουν κοινό σκοπό. Έτσι έκανε με τα βασίλεια της Ναβάρα, έγινε με τα βασίλεια της Ναβάρας, της Αγγλίας και της Γαλλίας. Συγκεκριμένα, οι βασιλείς της Αγγλίας, ο Ριχάρδος ο Λεονδόκαρδος και της Γαλλίας, ο Φίλιππος ο Δεύτερος, συμμετέχουν στην τρίτη σταυροφορία. Με στόχο να ανακαταλάβουν τους Αγίους Τόπους και την Ιερουσαλήμ. Αλλά τελικά δεν επέτυχαν το σκοπό τους. Όπως και να είναι, οι δύο Ευρωπαίοι βασιλείς ξεκίνησαν από τα νότια της Γαλλία ως φίλοι. Στη συνέχεια ακολούθησαν διάφορες πορείες. Ο Ριχάρδος συνάντησε με το στόλο του στη Μασαλία, ενώ ο Φίλιππος ο δεύτερος με το στρατό του κατευθύνθηκε στη Γένοβα και συναντήθηκαν τελικά και οι δύο στη Μεσίνη της Σικελίας το Σεπτέμβριο του 1990. Και γιατί ήταν αυτό σημαντικό? Ο Ριχάρδος επεδίωκε τη συμμαχία με την Ναβάρα λόγω του ότι όσο βρισκόταν στην σταυροφορία χρειαζόταν κατόπιν να φυλάει τις ιδιοκτησίες του στη Νότια Γαλλία. Και όταν ο βασιλιάς ο Σάντσος, που ήταν σε θέση να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Ριχάρδο στη Γαλλία, άκουσε για τέτοιο γάμο, το σκεφτόταν. Επιπλέον, ο βασιλιάς της Ναβάρας είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μέρη των διαπλανητικών Πυρηναίων. Οπότε, μια συμφωνία και με τον Άγγλο βασιλιά για τα εδάφη της Γαλλίας τον ενδιέφερε. Γι' αυτό μιλάμε για συμφωνισμένο γάμο. Αφού η κατάσταση διαμορφωνόταν έτσι, η αυταρχική καθώς και εκτιτική μητέρα του Ριχάρδου Λεοντόκαρδου, Ελεονόρα της Ακουιτανίας, βασίλισσα της Αγγλίας, η οποία του είχε ιδιαίτερη αδυναμία, όταν κατάλαβε ότι ο γιος της δεν επρόκειτο να παντρευτεί μια Γαλλίδα με την οποία επί χρόνια ήταν μαζί, αποφάσισε να κανονίσει το γάμο του και γι' αυτό συνάντησε τον βασιλιά τον Σάντσο τον Έκτο και την κόρη του Βερενγκάρια στην Παμπλώνα. Και με δική της απέτηση τους αραγωνίασε εξ αποστάσεως, θεωρώντας ότι μια πριγκίπισσα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα μέσο για τη δημιουργία συμμαχών μεταξύ των δύο μοναρχών που εμπλεκόταν. Ούτως ή άλλως, για μια πριγκίπισσα που θα της έδινε την ευκαιρία να παντρευτεί έναν βασιλιά, η θετική απάντηση επιβαλότανε και ήτανε και τιμή της. Από την άλλη, ποιος ο λόγος να στενοχωρήσει τον πατέρα της, μιας και είχε χάσει τη γυναίκα του και μόνος έπρεπε να αντιμετωπίσει πλέον το μέλλον των πέντε παιδιών, καθώς και το βασίλειο του. Θα ήθελα να επισημάνω τη σημασία που έχει το γεγονός ότι στα 19 της η Βερενγκάρια έχασε τη μάνα της και δίχως αμφιβολία για το καλό της οικογένειας, η ίδια θα έπρεπε να συμβάλλει με πάση θυσία στη λήψη των αποφάσεων. Ως πρίκα, το 1185 δόθηκε στη Βερενγκάρια από τον πατέρα της το φέουδο του Μονρεάλ. Ο βασιλιάς ο Σάντσο γιόρτασε τον αραβόνα της κόρης του, και με ένα μεγάλο συμπόσιο στο παλάτι του Ολίβου. Τώρα, οι ιστορικοί δεν ξέρουν εάν το Μονρεάλ ήταν αυτό το χωρίο που απέχει 18 χιλιόμετρα από την Παμπλώνα. Εγώ διάβασα διάφορα για την Βερενγκάρια, τα μπερδεύουν. Ή ήταν το Μονρεάλ αυτό που υποστηρίζω εγώ ότι είναι
ένας πύργος που λέγεται Monte Real, δηλαδή βασιλικό βουνό, το οποίο βρίσκεται στην Τουδέλα, σε αυτή την πόλη στην οποία μερικοί υποστηρίζουν γιατί γεννήθηκε. Αυτό είναι το Μονρεάλ, δεν είναι το χωριό το προηγούμενο. Και όπου γιόρτασαν τον Αραβώνα της Βερεγγέλας ήταν στο Ολίτε. Το Ολίτε είναι ένα μεσαιωνικό χωριό. Όπως βλέπετε, εκεί υπήρξε το παλάτι του Ολίτε, σε αυτό το μέρος συγκεκριμένα που είναι εδώ η εκκλησία. Και εδώ το παλάτι, να δείτε πώς μοιάζει πάρα πολύ με το άλλο από το Χάβιερ. Και εδώ γιόρτασαν το συμπόσιο για το γάμο της Βερεγγέλας στην Ναβάρα. Βεβαίως, χωρίς τον Ριχάρδο, τον Λεοντόχαρδο. Αυτό να επισημάνσει ότι το γιορτάζαμε. Τι να κάνουμε. Παλάτι έχουμε, να μην το χρησιμοποιήσουμε. Να το χρησιμοποιήσουμε. Καλό είναι. Εγώ είμαι συγκινημένη. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στο Ολίτε. Και εγώ σε αυτό το παλάτι, όπως σας έλεγα για το τραγουδάκι, επειδή δεν σας ξέρω, δεν σας το τραγουδάω, αλλά εγώ σε αυτό το παλάτι, που δεν ήταν τουρκικό μέρος, δεν πλήρωνε κανείς, εμείς τα παιδιά από το χωριό, αυτό έλεγε ο πατέρας μου, δεν είναι χωριό, είναι πόλης, πόλης βασιλιάδων. Εντάξει, χωριό με σύγκριση με την Παμπλώνα είναι χωριό. Αλλά με τέτοιο παλάτι, εγώ έπαιζα Χριστό και έπαιξα και τραγουδούσα τη Βερεγγάρια σε αυτό το παλάτι. Όταν μεγάλωσα και ιδιαίτερα έφυγα από την Ναβάρα, γιατί εγώ το όνειρό μου ήταν να μάθω ελληνικά, κατάλαβα τι είχε αφήσει πίσω. Πραγματικά έλεγα, εντάξει, αυτό ήταν τα παιδικά μου χρόνια. Γι' αυτό σας λέω ότι μεγάλη συγκίνηση για μένα και χαρά να βρεθώ στην Κύπρο να σας πω για τη Βερεγγαρία, για την Ναβάρα, για το παλάτι. Γιατί όλα αυτά, αν είσαι από εκεί, τα καταλαβαίνεις. Λες, η Βερεγγάρια εδώ έπαιξε. Εδώ πήγαινε στην εκκλησία. Εδώ έκανε την προσευχή της. Και μετά, εντάξει, γιατί όλοι μιλάμε για τον Ριχάρδο, τον Λεοντόκαρδο, με τέτοιο όνομα κιόλας. Η άλλη καημένη τώρα, μια γυναικούλα εκεί. Τώρα, ποια είναι αυτή. Ποια είναι. Ορίστε. Εγώ σας λέω που βρισκόμαστε. Αυτή ήταν η Βερεγγάρια. Και δεν ήταν μοναχό κορί. Και αυτό που δεν έχει σημασία ποτέ, αυτό ότι έχασε τη μάνα όταν ήταν 19 και λένε δεν ξέρουμε πολλά. Πώς δεν ξέρεις πολλά. Αν ξέρουμε τώρα για μια οικογένεια και βλέπεις ότι είναι η πρωτοκόρη που πρέπει να παντρευτεί, ότι κινδυνεύει το βασίλειο, τι να κάνεις, θα κάνεις ό,τι θέλει ο πατέρας σου. Αλλά θα το κάνεις με τον καλύτερο τρόπο. Να είναι αφεκτής, να μην είσαι πικραμένη ποτέ. Και να ξεκινήσεις με μια πεθερά τώρα Ελεονόρα, τι να κάνουμε. Ξεκινάς, φεύγεις από την Ναβάρα με μισή καρδιά, αφήνεις αυτά και πας. Ούτως ή άλλως και οι δύο μίλαγαν οξιτανική γλώσσα. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η Ελεονόρα δεν μίλαγε αγγλικά τώρα με τη Βερεγγάρια. Η Βερεγγάρια δεν μίλαγε τα καστελιάνικα της εποχής, Ρωμάνσε, όχι, όχι. Μίλαγαν, επειδή ήταν εμπογωφωμένες και ιδίως, οξιτανική γλώσσα. Και αυτό πρέπει να ξέρουμε, η Οξιτανία είναι εκεί που είναι η Γασκούνια, είναι η Γασκονία, είναι νότο-ανατολικά της Γαλλίας. Εκεί κατέληξε η Βερεγγάρια, θα δούμε. Γιατί είχε η μόρφωση από την Παμπλώνα πάντα, δηλαδή μάθαιναν γαλλικά πάντα. Και εγώ στο σχολείο μάθαιναν αγγλικά. Από μικρό παιδί ήταν η γλώσσα. Αλλά δεν ήταν τα γαλλικά τα στάνταρ, ήταν οξιτανικά. Και δύο γυναίκες που δεν είχαν καμία σχέση ενώθηκαν με μία γλώσσα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πέρα από αυτά, τώρα τα αν παντεύτηκε, δεν παντεύτηκε, που λένε έχω διαβάσει για τη Βερεγγάρια αυτές τις ημέρες με τον Ριχάρδο και αυτό. Λέω δεν είναι αυτό το ένα μελό. Πρόκειται για βασίλεια. Για βασίλεια. Οπότε, αλλά οξιτανική γλώσσα. Να δώσουμε σημασία στις γλώσσες του μεσαίωνα. Όχι στις σύγχρονες, του μεσαίωνα. Που ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι όλοι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον βασιλιά μας. Ο Ριχάρδος, ο Λεοντόκαρδος. Οξφόρδη, αν γεννηθείς και στο Οξφόρδη. Και μετά, Ζαλή. Κοιτάξτε, σε αυτό το συμφωνισμένο γάμο υπάρχει ένα πάρα πολύ εξαιρετικό βιβλίο
που είναι άγνωστο. Είναι η βίβλος της Παμπλώνα. Η βίβλος της Παμπλώνα ήταν μία βίβλος που έχει εικόνες με ακουαρέλα σε περγαμίνο και υπήρξε στην Παμπλώνα, ένας Φερνάντο Πέτρι το είχε κάνει, που ήταν ένας παπάς εκεί στον καθεδικό ναό. Και όταν ήταν να παντρευτεί η Βερεγκάρια, ο αδερφός της, ο δεύτερος που έγινε μετά, έγινε βασιλιάς της Ναβάρας, που ήταν ο αγαπημένος της αδερφός, είπε, τι θα της δώσω για γαμήλιο δώρο, θα της δώσω μία βίβλο. Και οπότε ζήτησε να ξανακάνουν μία άλλη βίβλο, και τη λένε η βίβλο του Σάντσο, που είναι ο Σάντσο ο έβδομος, ο ισχυρός της Ναβάρας. Είναι το γαμήλιο δώρο να προστατεύσει την αδερφή της. Επειδή θα φύγει από την Ναβάρα, ας φύγει με τη βίβλο. Αυτή η βίβλο της Παμπλώνας, μπορώ να σας πω ότι ακόμα και είναι από την Παμπλώνα, ο κόσμος από την Παμπλώνα δεν τη ξέρει. Δεν τη ξέρει. Αλλά σήμερα είναι στη Βαβαρία, σε ένα πανεπιστήμιο της Βαβαρίας, και αυτή της Βερεγκάριας, που είναι η δεύτερη, που είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη, γιατί έχει 92 εικόνες. Είναι το 40% περισσότερες εικόνες από την πρώτη βίβλο. Αυτή είναι στην Γαλλία. Είναι στο Λεμά. Λοιπόν, οπότε, ως γαμηλιοδόρο αυτό. Δηλαδή, έχουμε πάλι χριστιανοσύνη, έχουμε να προστατεύσουμε την αδερφή μας, να της δώσουμε ένα δώρο, γαμηλιοδόρο, για να ξεκινήσει. Να ξεκινήσει. Λοιπόν, έρχεται... Ναι, από εκεί έρχεται ο στόλος του Ριχάρδου. Λίγες μέρες αργότερα, που ξεκίνησαν το ταξίδι, ανακαλύπτουν οι επιβάτες πώς μερικά καράβια είχαν χαθεί. Είχαν χαθεί τα καράβια. Ανάμεσα στα καράβια στη Μεσόγειο που ξεκίνησαν προς την Ιεροσόλυμα, είχαν χαθεί και ήταν ένα καράβι στο οποίο ήταν η Βερεγκάρια και η Ιωάννα. Και όλα τα λεφτά, αυτά δεν τα λένε επίσης, όλα τα λεφτά που είχαν μαζεύσει στην σταυροφορία. Και οπότε έφτασαν, αυτό το καράβι έφτασε στην Κύπρο, απέσπασε στην Κύπρο και τι έγινε. Ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαδος είπε πρέπει να πάρω πίσω και τα λεφτά που έχω μαζέψει στην σταυροφορία και την αδερφή μου και την κουνιάδα μου και θα πάω να ζητήσω από τον Ισαάκ ο Κομενός να μου δώσει πίσω και τα λεφτά και τις γυναίκες. Μόνο έτσι έγινε ο γάμος στην Κύπρο. Γιατί από λάθος, δηλαδή, που ήταν μια μεγάλη σύελα, χάθηκε ένα καράβι. Το καράβι που πήγαινε πού? Πήγαινε στη Ιεροσόλυμα. Γιατί για τη χριστιανοσύνη, πού να παντευτείς, στη Ιεροσόλυμα. Αλλά ένα καράβι με τη σύελα εδώ στα μέρη της Κύπρου έφτασε στη Λεμεσό. Και εκεί πήραν αιχμαλό τους και τις κοπέλες και όλους που ήταν μέσα στο καράβι και ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος αποφάσισε να γυρίσει στην Κύπρο, να έρθει, να απαιτήσει να του δώσουν πίσω και τη γυναίκα του, τη μελλοντική γυναίκα, και γι' αυτό παντεύτηκαν έτσι. Δεν ήταν κάτι που να πεις ότι θα παντευτούμε, ναι, το είχαν συμφωνήσει, αλλά δεν είχαν αποφασίσει πού ή πώς ή πότε. Αλλά ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος είπε «Εγώ δεν θα φύγω από την Κύπρο χωρίς να έχουμε παντευτεί». Και οπότε παντεύτηκαν εδώ. Λένε τι είναι παντεύτηκαν στο παρέκκληση του Αγίου Γεωργίου. Από αυτά που διάβασα έχουν δύο θεωρίες. Να ήταν το παρέκκληση του Αγίου Γεωργίου στα Γερμασόγια. Αυτό. Γιατί εδώ βλέπουμε ανακαινισμένο, αλλά έχουν τα θεμέλια, τα έχουν από την το Μεσαίωνα. Και εδώ είναι στο εσωτερικό ναό. Ή να ήταν στο μεσαιωνικό κάστρο στη Λεμεσό. Να ήταν θεωρίες. Η αλήθεια είναι με το μεσαιωνικό κάστρο της Λεμεσού. Πάμε σε ένα θρύλο. Στο θρύλο. Στο ξενοχείο Βερεγκάρια. Εγώ ενθουσιάστηκα γιατί η Παμπλώνα είναι κατά πράσινο.
γύρω, 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 όλα βουνά, όλα αυτά. Και λέω, πού δηλαδή, πώς να χαθεί μια Βερεγκάρια. Καλά, αν χάθει και εδώ, μια χαρά. Λέει εδώ, ο θρύλος, θρύλος. Θρύλος, τέτοιο ξενοδοχείο, για το οποίο έχει γράψει αυτός ο Ανδρέας Ανδρέου. Έχω βρει το βιβλίο, το έχω διαβάσει ολόκληρο, να δω τι στο καλό ήταν αυτό το ξενοδοχείο, που βεβαίως είστε Κύπροι και το ξέρετε. Εγώ ως Ναβάρα δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει ξενοδοχείο Βερεγκάρια, ότι είναι τρόδος, το τι πάει να πει πρόδρομος, τα άμαθα όλα. Και πραγματικά προχθές που ήταν να ξεκινήσω, η φίλη μου μου στέλνει ένα άρθρο από την εφημερίδα, πρώτα χιόνια στον Τρόδο, λέω, α, καλό, καλό. Αυτό είναι, εκεί η Σίελα για τη Βερεγκάρια γάμο, πάω εγώ στην Κύπρο τώρα που μου λένε 27 βαθμούς και δεν λέω τώρα τα χιόνια. Εγώ έρχομαι από τη Μαδρίτη με πολλά χιόνια. Αλλά πραγματικά αυτός ο θρύλος, εάν πέρασαν από εκεί ο Ριχάρδος, ο Λεοντόκαρδος και η Βερεγκάρια, λέει αυτός ο Ανδρέας Ανδρέου, πώς να κάνουμε, δηλαδή όταν γράφουμε βιβλία πρέπει να πουληθούν. Είναι δύσκολη η μοίρα τώρα των συγγραφέων. Πρέπει να βάλεις κάτι πιπέρι. Οπότε λες, πέρασαν από εδώ. Η Βερεγκάρια και ο Ριχάρδος, ο Λεοντόκαρδος, από εδώ πέρασαν. Εδώ τώρα τα 20 ευρώ. Τα δίνω. Αλλά, τι να κάνουμε. Ο νεαρός πρέπει να έχει μέλλον. Μια χαρά. Πολύ ωραίο βιβλίο. Αλλά είναι ως μυθιστόρημα. Από εκεί και πέρα, ποια ήταν η Βερεγκάρια, αυτό που σας έλεγα εγώ, τι κουβαλούσε. Τώρα, τι να χαθεί τώρα αυτή η εσταβουνά, δεν φοβάται τέτοια βουνά. Προερχόμαστε από τα Πυρηναία. Εμείς όταν πηγαίνουμε με τα πλαστικά, πηγαίναμε μικρά παιδιά με πλαστικά και εκεί στις κοιλάδες στα Πυρηναία χανόμασταν. Να χαθείς τώρα στον Τρόδο. Δεν πειράζει. Αλλά ταιριάζουν, δηλαδή ταιριάζουν. Όλοι αυτοί οι θρύλοι ταιριάζουν. Και λένε, εγώ βλέπω γιατί όλες αυτές οι εικόνες που βλέπουμε τη Βερεγκάρια, που είναι σαν Παναγίτσα, που τώρα θα δούμε για τον τάφο. Η Παναγία αυτό. Λέω, ναι, εντάξει, όμως η Παναγία. Λέω, αλλά αυτή η γυναίκα, αυτό τον λένε Λεοντόκαρδο των άλλων. Αυτή η γυναίκα είχε μια καρδιά χρυσή, σίγουρα, αλλά γερή. Γερή. Δεν ξεκινάς από την Ναβάρα χωρίς να θέλεις να βρεις κάτι. Τη βρήκε. Αλλά ήθελε να βρει κάτι. Γιατί το ξέρε. 20 χρόνια μεγάλωσε σε αυτά τα μέρη που λέμε. Αλλά ο Στυλός είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Εγώ λέω να γυριστεί ταινία εδώ. Σας έχω βάλει εδώ ακόμα και τα βίντεο που έχω δει. Από ποιον σε ποιον έχει περάσει. Τώρα πάλι το έχουν αγοράσει και λένε ότι θα το ανακαινήσουν. Μια χαρά, όταν έβλεπα εγώ τα βιντεάκια αυτά και έβλεπα τον Καβάφη. Εγώ που είμαι, έχω το μυαλό στη λογοτεχνία, έβλεπα τον Καβάφη εκεί πέρα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έμεναν το 1931 που περνούσαν από αυτό το ξενοδοχείο, λέω είναι η εποχή του Καβάφη. Αυτό ήταν ένα ξενοδοχείο που πραγματικά έτσι, το αγόρασαν από εδώ. Αλλιώς σας λέω ότι θα έκανα πρόταση στην κυβέρνηση της Ναβάρας να αγοράσουν το Βερεγκάρια και να κάνουν ένα φέρετρο εκεί πολιτιστικό και να δούμε ποια είναι η Βερεγκάρια. Να είναι το πολιτιστικό κέντρο της Ναβάρας. Εδώ. Αλλά έχει αγοραστεί. Οπότε δεν μπορώ να κάνω την πρόταση. Αλλά σας το λέω, μα μου πέρασε από το μυαλό. Για να δούμε. Το έχουν αγοράσει, το έχουν πουλήσει, το έχουν ξεπουλήσει. Αλλά το μέρος αυτό πρέπει να γίνει κάτι. Εγώ δεν θα το αφήσω τώρα έτσι. Εύκολα. Δεν θα το αφήσω. Θα δούμε η Κύπρος και ποιος ήταν αυτό. Οπότε αυτό είναι το ξενοδοχείο που εσείς ξέρετε. Εγώ έχω γράψει εδώ για να μάθω και εγώ προπαντός τι ήταν το ξενοδοχείο. Αλλά τι γίνεται. Έχουμε εδώ τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο που πολεμούσε. Η Βερεγκάρια που ήταν με τη Ιωάννα και ακολουθούσε τώρα εκεί για την Παλαιστίνη και ήταν σε άλλη μοίρα. Τι γίνεται. Ήταν ριζοκίνδυνα να είσαι τώρα στα περίχωρα της Παλαιστίνης δύο γυναίκες μόνες και αποφάσισαν να γυρίσουν προς τη Γαλλία, να ξεκινήσουν προς τη Ρώμη, κάθισαν 6 μήνες στη Ρώμη και να πάνε προς τη Γαλλία να βρουν την ησυχία. Ο Ριχάρδος τότε, ο Λεοντόκαρδος, που είδε ότι η γυναίκα του έφευγε, πήγε στην Γαλλία και κατάλαβε, αυτό είναι ένα στοιχείο σημαντικό, όπως είχε φροντίσει ο πατέρας της Βερεγκάριας να κτίσει ένα παλάτι για την οικογένεια. Ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, που δεν
είχε καταλάβει ότι δεν είχαν ένα σπίτι. Το ζευγάρι δεν είχε σπίτι και αποφάσισε αργά, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, 2 χρόνια πριν πεθάνει, να κτίσει, να αγοράσει, να κτίσει ένα παλάτι εδώ στη Γασκονία και το Σατό Δελά. Και εκεί να εγκατασταθεί με τη Βερεγκάρια για να βρεθεί να είναι και ένα μέρος τους, να έχουν και κάποιο μέρος. Αυτό είναι σημαντικό γιατί έλεγαν ότι αυτοί δεν είχαν απογόνους, βεβαίως δεν είχαν απογόνους και αυτό ήταν πάρα πολύ παράξενο εκείνη την εποχή, που ήταν 5-6 αγόρια. Οπότε ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του. Αλλά η αλήθεια ήταν ότι δεν είχαν ησυχία. Εγώ σε καράβια τώρα να πας σε αεροφορεία και να μην έχεις εγκατασταθεί σε ένα σπίτι, να μεγαλώσεις παιδιά, τι να σας πω. Δηλαδή, αλλά έχω διαβάσει τα πάντα. Δηλαδή ότι ο Λεοντόχατος ότι ήταν ομοφυλόφιλος και γι' αυτό δεν έκανε παιδιά. Και αυτά, εντάξει, για θρίλερ, για κάτι άλλο, εντάξει, αλλά για ιστορία. Δηλαδή, είναι αυτό, είναι η χριστιανοσύνη, πρέπει να πάμε να κατακτήσουμε. Τώρα, στο όνομα του Χριστού, να κατακτήσουμε τα μέρη. Θέλουμε μέρη. Πού να έχεις το μυαλό να κάνεις παιδί. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αργά το καταλάβαινα, να κάνω ένα σπίτι, να έχω ένα παλάτι και να εγκατασταθούμε και οι δύο. Πέθανε ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος και η Βερεγκάρια, παρακαλώ πολύ, έζησε 30 χρόνια μετά. Η Βερεγκάρια πέθανε στα 65 της. Το μεσαίωνα, 65, σαν λέω ήταν πολύ γερή. Ήταν πάρα πολύ γερή. Και διήσχυσε τη Μεσόγειο, ήταν με τις φίλες, με ό,τι και να ήταν, έκανε το καλό για το βασίλειο. Αλλά τι έγινε τελικά με την Βερεγκάρια. Από την πλευρά της Βερεγκάριας, που λέμε, η Βερεγκάρια βεβαίως δεν παντρευτήκε ποτέ, παρόλο που ήταν ξανά, ήταν 30 χρόνια, δεν είχε κάνει παιδιά, τίποτα. Αλλά τι γινότανε, ήθελε να διεκδικήσει τα έδαφη που τις αντιστοιχούσαν. Και όταν πέθανε ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και η Βερεγκάρια τα κατάφερε. Πάλεψε. Αναγνώρισαν ότι έπρεπε να τις δώσουν πίσω σε έγγραφο, ότι έπρεπε να τις δώσουν την κληρονομία που τις αντιστοιχούσε και ας έκανε ό,τι νόμιζε η Βερεγκάρια. Μια γυναίκα που μπορούσε να πάρει απόφαση και να ξέρει τι ήθελε να κάνει, είχε ξεκάθαρες ιδέες. Ήθελε λεφτά για να βοηθήσει τους φτωχούς και να μπορέσει να κάνει κάτι η ίδια. Αλλά πού αυτά. Αυτό παίρνει σημασία όταν λέμε ότι ο διάδοχος του Ριχάρδο Λεοντόχατος, ο Ρίκος ο Τρίτος, ο ανιψίος του εξόφλησε το χρέος. Και οπότε τι έγινε. Η Βερεγκάρια πέρασε τα 26 χρόνια της ζωής της, τα τελικά, στο Λεμάνς. Η Βερεγκέλα αφιέρωσε τη ζωή της στην φιλανθρωπία. Έκανε φιλανθρωπικά έργα, θρησκευτικά τάγματα της φιλανθρωπικές οργανώσεις, ορισμένες για βοήθεια των φτωχών και των ασθενών. Και μνημονεύεται για τις γενναιόδορες συνεισφορές της στις εκκλησίες. Προπαντός της πόλης έκτισε μοναστήρια. Έκτισε ένα αβαίο, εδώ αριστερά, θα δείτε τον τάφο της, ένα αβαίο το οποίο εκτίστηκε στο Λεμάνς. Παρόλο που δεν ξέρουμε ποιος έφτιαξε το ομοίωμα της Βερεγκέρας. Της Βερεγκάριας. Για να παρατηρήσουμε. Παρατήρησε πώς ήταν, έπρεπε να δείξει το μεγαλείο της. 1,95 εκατοστά μέτρος, τώρα αυτό το ομοίωμα. Τα μικρά έπρεπε να δείξει τα μεγαλείο, αλλά κάποτε αυτό το ομοίωμα ήταν πολύχρωμο. Τα μικρά ίχνη χρώματος έχουν μείνει και διατηρούν το μπλε του φορέματος, το κόκκινο της κάπας, το γρυζοπό πράσινο του πέπλου που καλύπτει τα μαλλιά της και το χρυσό της ζώνης, της καρφίτσας και του στέματος. Από την άλλη πλευρά, το στέμα
διακοσμημένο με ροζέτες και κοσμήματα, υπενσημίζει την ιδιότητά της ως βασίλισσα. Τραβάει ιδιαίτερα από την προσοχή το γεγονός ότι έχει τα μάτια ανοιχτά, περιμένοντας την ημέρα της κρίσεως. Αυτό είναι στην τέχνη του Μεσαίωνα. Ας παρατηρήσουμε όμως ότι η Βερενγκάρια κρατάει επίσης στο χέρι της το βιβλίο των ορών, η επίκληση του τέλους των ημερών της. Αυτή η απεικόνηση παραπέμπει στη χριστιανική, στη χριστιανική, στο ότι ήταν χριστιανική, και από την άλλη έκανε την προσευχή της προς τιμή της Παρσέν, ασκώντας έτσι τα θρησκευτικά της καθήκοντα. Επιπλέον, η βασίλισσα κρατάει μία τσάντα ελεημοσύνης που κρέμεται από τη ζώνη της. Και πολύ σημαντικό, στο κάτω μέρος του τάφου έφτιαξε ένα κυνηγόσπυλο που βρίσκεται στα πόδια της, το οποίο εκπροσωπεί τις αρετές της ως πιστή σύζυγο, καθώς ένα λιοντάρι που κάθεται πάνω της, ένδειξη του γάμου της με αυτόν που κατέχει την εξουσία, τον Ριχάρο τον Λεοντόκαρδο, και στον οποίο υποτάσσεται η γυναίκα του. Αλλά ας παρατηρήσουμε ότι ο καθένας κοιτάει αλλού. Δεν κοιτάνε προς την ίδια κατεύθυνση. Πρέπει να παρατηρηθεί το γεγονός ότι παρόλο που η Βερενγκάρια ήταν 65 χρονών, όταν απεβίωσε στον τάφο της, απεικονίζεται ως παρσένος νύφη, με τον ηθικό της και με τα χαρακτηριστικά της που αντιστοιχούν στα πραγματικά χαρακτηριστικά της όταν ήταν νέα. Αυτό απαντάει στη χριστιανική τέχνη του Μεσαίωνα, την οποία βλέπουμε συνδηλώσεις με την Παναγία. Από αυτό το αβαΐο πέρασε το μείωμα της Βερενγκάριας στον καθεδρικό ναό του Λεμάς, όπου βρίσκεται σήμερα, στη Γαλλία. Πάνω της έχουμε αυτό και, όπως βλέπετε, ο τάφος της Βερενγκάριας. Λοιπόν, εν κατακλείδη, ήρθα στην Κύπρο με αφετηρία την Ισπανία και βρίσκησα τη Μεσόγειο για να σας μιλήσω για μια συμπατριώτησά μου, την αγαπημένη μου πια Βερενγκάρια, την οποία γνώρισα καλύτερα μετά από πολλές ώρες ανάγνωσης και γραψίματος. Και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να γιορτάσουμε μαζί την ημέρα της Ναβάρας. Θα ήθελα να είναι και αυτή η διάλεξη φόρος τιμής σε μια γυναίκα που σεβάστηκε το γένος της και υπήρξε γενναιόδορη αφού συνέλαβε σε κοινό καλό της πατρίδας της. Αλλά δεν μοίρασε την κληρονομιά της σε όσους, σε όποιους, αλλά σε όσους το χρειαζότανε, δίχως να υπολογίσει ούτε γένος ούτε πατρίδα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομιλήτρια μας. Μήπως υπάρχουν ερωτήσεις? Παρακολουθείτε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε για την διάλεξη. Έχουμε μάθει αρκετά αντίστοιχα πράγματα σήμερα και καινούργια. Στη Λεμεσόν υπάρχει επίσης και ο Άγιος Γεώργιος του Αλαμάνου. Υπάρχει περίπτωση ο γάμος να έγινε στον Άγιο Γεώργιο του Αλαμάνου, που είναι στην επαρχία Λεμεσού και έχει ένα μικρό κόλπο, πιθανόν να έφτασαν εκεί τα καράβια? Να σας πω την αλήθεια, δεν διάβασα γι' αυτό. Για αυτή την εκδοχή. Σε όσες ιδιογραφίες έχω διαβάσει και τα άρθρα, όχι. Αλλά σας ευχαριστώ γιατί θα το έχω υπόψη, θα το κοιτάξω και θα δω. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν πηγές που αναφέρονται στον Άγιο Γεώργιο της Γερμαθόγιας? Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό το έχουν αποδείξει οι ιστορικοί. Αλλά για το άλλο δεν... Τι στοιχεία έχουν πει για... Τα θεμέλια. Τα θεμέλια τα έχουν χαρακτηρίσει και είναι της εποχής εκείνης. Και αυτό λένε ότι δεν επρόκειτο να ήταν στο, αυτοί οι ιστορικοί που το υποστηρίζουν, δεν επρόκειτο να είναι τώρα στο μεγάλο μεσαιωνικό κάστρο, που όχι.
ότι αυτοί θα επέλεξαν ένα διακριτικό μέρος και θα ήταν εκεί, στα βουνά. Άλλη ερώτηση. Αθούλη. Υπάρχει άποψη στην βιβλιογραφία ότι οι σταυροφορίες, μεγάλες όλες σταυροφορίες, είναι μια πρόταση για να έχουν δυστυχεί να αλληλεγγύσουν διάφορες περιοχές εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ο ίδιος ο Άγιος Ναύρος προείπε στο σημείο για τον Ρικάρδο, ο Αλκύριος, ο Προφασίς, την Ενώση να έρθει να ελευθερώσει τους Αγίους Τόπους από τον Σαλατή. Αλλά κατά κάποιο τρόπο το είχε προσχεδιασμένο να πιάσει κοντά στην Κύπρο. Εσείς πιστεύετε ότι ήταν τυχαία η συνάντηση της Βερεγκάριας τελικά με την Κύπρο και γενικότερα του Ρικάρδου? Καθόλου τυχαία. Καθόλου τυχαία. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ό,τι πρέπει να γίνει, θα γίνει. Με έναν με άλλον τρόπο. Γιατί να πας να βρεις, να ξεκινήσεις, να ξεκινήσεις, να βρεις τη μοίρα σου και να πας προς το καλό, να κάνεις... αυτή είχε συγκαρδιατής, γι' αυτό ήταν μετά να έκανε όλα αυτά τα άγαθα. Ήθελε οπωσδήποτε, δηλαδή, ήταν χριστιανή κατά βάθος αυτή. Οπότε ξεκίνησε και πήγαινε, αλλά δεν ήξερε. Πού να ξέρεις να ξεκινάς από την Ναβάρα, το Μεσαίωνα, πού βρίσκεται η Ιεροσόλυμα, τι είναι αυτό, τι είναι η Κύπρος. Δεν ήταν κάτι σχεδιασμένο. Το σχεδιασμένο ήταν ο γάμος, ότι πρέπει να γίνει για να ενωθούν τα βασίλεια και να πάρουν δύναμη. Αλλά γεωγραφικά δεν έχει σημασία. Και το καλό ήταν ότι τελικά έγινε στην Κύπρο. Δηλαδή ότι οι συνθήκες έπρεπε κάτι να γίνει για να γίνει εδώ. Και δεν χάθηκε, γιατί η Βερεγκέρα να φτάσει μέχρι τη Ιεροσόλυμα, αφού τα βρήκανε τόσο άσχημα στην πορεία, δεν γινότανε. Δεν θα είχε τελειωθεί. Η σταυροφορία δεν πέτυχε. Οπότε, ναι. Αλλά στη Μεσόγειο και στη Μεσόγειο αυτό και, ναι, κατά σύμπτωση, εγώ νομίζω ότι όλα δεν είναι συμπτώσεις. Ότι υπάρχει μια αιτία. Αλλά δεν μπορούμε επιστημονικά να αποδείξουμε το γιατί εδώ. Αντελήσετε. Αναφέρατε ότι είναι μαζί στην Βερεγκάρια, αλλά έχει και την πόλη του Ισάγιου, είναι γνωστή από τα ψέματα τη, ότι γνωρίζουμε για αυτή τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω το όνομά τη. Μάθε έτσι ένα για αυτή την πόλη του Ισάγιου. Η κόρη του Ισάγιου, το Κομνίνου. Η κόρη του Ισάγιου, το Κομνίνου, ναι, ναι, ναι. Ήταν μια Ισαβέλα, έλεγαν. Το διάβασα, Ισαβέλα, ναι, ναι. Το ανέφερα η Ισαβέλα, ναι. Ναι. Που τελικά δηλαδή δεν έφταιγε τώρα. Δεν κρατούσε κακία και λέει, εντάξει, έγινε φίλη με την κόρη, με την Ισαβέλα και συνέχισαν. Ναι. Και την πήγε μαζί της. Ναι. Πήγε μαζί της ή μεταχώρησαν. Πήγε μαζί της. Πήγε μαζί της. Μετά χάθηκαν τα ίχνη. Αλλά την πήρε μαζί της. Ναι. Άλλη ερώτηση. Λοιπόν, θέλετε να περάσουμε να βάλουμε ένα ποτήρι κρασί και εκεί να γνωρίσετε και από κοντά την ομιλήτρια μας και την οποία ευχαριστούμε και πάλι. Ναι.